Λοιπόν, στην οδό Σταδίου και στην συμβολή της με την οδό Αμερικής. Όπως και εσείς βλέπετε, βρισκόμαστε στο σημείο που έχει στηθεί ο αστυνομικός φραγμός. Η πορεία των διαδηλωτών βρίσκεται σε αυτό το σημείο που βλέπετε. Παρά την απαγόρευση της αστυνομίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ, Ομοσπονδίες και Συνδικάτα διαδηλώνουν στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στην άτυπη σύνοδο του Eurogroup και του ECOFIN. Πρέπει να σας πω ότι λίγο νωρίτερα παρόντες εδώ ήταν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Παναγιώτη Λαφαζάνη, οι οποίοι ζήτησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις να ανοίξουν το φραγμό και να περάσουν να διαδηλώσουν το Σύνταγμα, κάτι που όμως λόγω της απαγόρευσης του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή δεν τους επετράπει. Τους είπαν φυσικά οι αστυνομικοί, εάν θέλετε ως βουλευτές να περάσετε μπορείτε, αλλά δεν μπορεί η πορεία να περάσει και να κατευθυνθεί προς το Σύνταγμα. Πρέπει να σας πω επίσης ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και η συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ στην Ομόνια, αλλά και τη Σανταρσία στα Προπύλαια. Αυτή τη στιγμή απαγορεύει μια ειρηνική πορεία με επικεφαλής βουλευτές να περάσει και να διαμαρτυρηθεί στο Σύνταγμα. Δηλαδή απαγορεύει να ασκηθεί το πιο στοιχειώδες δημοκρατικό δικαίωμα που έχουν οι πολίτες. Η κυβέρνηση κουρελιάζει τη Βουλή, τώρα έρχεται και υπονομεύει μέχρι εκμηδενήσεως την δημοκρατία. Ο αυταρχισμός δεν πρόκειται να περάσει. Η ανεμική ανάκαμψη την οποία προσδοκούν θα στηριχτεί πάνω στα αποκαίδια των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Τα όποια ψίχουλα θα εκταμιεύονται, θα εξανεμίζονται αμέσως.